Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγική ομιλία, γιατί στην πραγματικότητα έθεσε, χωρίς να έχουμε συνοηθεί και ο κ. Κυριόπουλος αλλά και ο κ. Σφαντινίδης, έθεσαν μια σειρά θεμάτων, τα οποία λίγο πολύ ήθελα να βάλω κι εγώ στην τοποθέτησή μου για προς περαιτέρω συζήτηση. Ο τίτλος είναι «Μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία και τι μπορούμε να κάνουμε». Τι μας δίδαξε το COVID. Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω αυτό από την πλευρά ενός κοινωνικού επιδημιολόγου, θα έλεγα. Είμαι στην πραγματικότητα κλινικός, είμαι οδοντίατρος στην αρχική μου, ας πούμε, εκπαίδευση, αλλά το ενδιαφέρον μου είναι σημαντικό γύρω από το θέμα των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας. Και τα θέματα που ήθελα να βάλω, λίγο πολύ τα έβαλε ο κύριος Κυριόπουλος στην εισαγωγική του ομιλία. Κατά συνέπεια, θα προσπαθήσω να βάλω μια άλλη. Όπου συμφωνώ να περνάω πιο γρήγορα και να βάζω μια άλλη διάθεση που έχει να κάνει με την εμπειρία που ζω εδώ. Απλά να σας πω ότι εμείς είμαστε ακόμα φυσικά σε lockdown και εντάξει, θα το χαλαρώσουμε με τους τρόπους που γνωρίζουμε εμείς να το χαλαρώνουμε, το οποίο θα είναι δηλαδή τον ίδιο πανικό με τον οποίο μπήκαμε σε αυτό. Τα θέματα που θα θέλω λοιπόν να θέσω είναι ένα, η παράμετρος του χρόνου. Και να πω ότι έβαλα κάποια ζητήματα που νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλη επικάλυψη με τους άλλους ομιλητές, αν δεν έχουμε συνεννοηθεί πώς θα γίνει όλη η συνεδρία, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το φόρουμ πάντα είχε μια πιο χαλαρή διάσταση και είναι πιο πολύ θέματα προς προβληματισμό παρά σκληρές τοποθετήσεις. Το ενδιαφέρον μου δεν είναι μόνο για τον χρόνο, είναι για το πού χάθηκε η δημόσια υγεία και η αποδεικτική, η χρήση της έρευνας και των αποδείξεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί στο δικό μου το μυαλό η δημόσια υγεία είχε έναν πολύ αμυντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και πρέπει, βλέποντας μπροστά, να έρθει στο προσκήνιο, βλέποντας μπροστά ενώ στην δεύτερη φάση. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ λίγο στην ιστορία γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο και πόσο διηγηθήκαμε σε αυτή την καταστροφή. Και δεν τη λέω εγώ καταστροφή. Τον όρο αυτό ακριβώς, το κατάστροφη, το χρησιμοποιεί ο Χόρτον, ο editor του Lancet, στο βιβλίο που μόλις εξέδωσε. Θα ήθελα να μιλήσω όμως λίγο για τις διαφορετικές πλευράς της κρίσης και να μην το δω μόνο σαν ένα θέμα υγείας, αλλά να το δω λίγο και από μια σειρά από άλλες πλευρές και με αυτή τη λογική να συζητήσω τρία πράγματα τα οποία μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτή την πανδημία, τα οποία δεν πρόκειται να το κάνω βάζοντας διαγράμματα ή γραφήματα, αν θέλετε, με στοιχεία, αλλά πιο πολύ παρακολουθώντας τη διαδικασία που εξελίχθηκε μπροστά μας αυτούς τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο είναι αυτό το περίφημο «ακολουθούμε την επιστήμη», που εμείς εδώ έχουμε βαρεθεί να το ακούμε. «We follow the science», «We follow the science» and «the evidence». Καμιά φορά το «science» γίνεται και «evidence». Λες και μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά αυτά μεταξύ τους. Το δεύτερο είναι το «υγεία απέναντι στον πλούτο», σαν να πρέπει να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο. Και το τρίτο που με χτυπάει πιο πολύ, αν θέλετε, στην πιο ευαίσθητη χορδή μου, ήταν αυτό που λέγανε από την αρχή, είμαστε όλοι σε αυτό το ίδιο πράγμα. Δεν κάνει διακρίσεις ο ιός. We are all in it together, αυτό ήταν το βασικό. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακριβώς όλοι το ίδιο και θα πρέπει να το δούμε. Και στο τέλος κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να πάμε στην επόμενη φάση, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι απλά η πρώτη φάση μιας διαδικασίας και η αλήθεια είναι ότι στη χώρα που ζω και εργάζομαι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Ήταν πολύ προβλέψιμο αυτό, ενώ απέναντίας στην Ελλάδα τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είμαστε στην αρχή. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε τελείως. Άρα λοιπόν για μένα το πρώτο μάθημα, επειδή ο τίτλος ήταν μαθήματα, είναι να μην υποτιμήσουμε τη σημασία του χρόνου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα που δεν ξέρουμε για τον ιό και θα μάθουμε στην πορεία, αλλά σίγουρα ξέραμε ότι έρχεται. Και δεν μπορεί να πει κανείς, και το ήξερε και η κυβέρνηση η δικιά μας εδώ στη Βρετανία πάρα πολύ καλά, δηλαδή στο Whitehall συνεδρίαζε και λίγο πιο πέρα, βρετανικό περιοδικό είναι το Lancet, δημοσίευε, αυτή δεν είναι η πρώτη έρευνα που βλέπετε στη διαφάνεια, είναι η δεύτερη που ερχόταν από συναδέλφους από την Κίνα, οι οποίοι έλεγαν ότι με αυτή την πορεία των πραγμάτων, εμείς βλέπουμε ότι δεν θα αποφύγουμε την πανδημία παγκόσμια. Και αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην διάβαζαν το Lancet, γιατί δεν είναι κάποιο περιοδικό που κανείς δεν θα του έδινε σημασία. Τα δεδομένα υπήρχαν. Δεν ξέραμε πάρα πολλά πράγματα, ξέραμε όμως το φορτίο που ερχόταν.
Και στην πραγματικότητα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όλος ο Φεβρουάριος και ένα τμήμα του Μαρτίου για να προετοιμαστεί κανείς καλύτερα. Απέναντίας, τον χάσαμε τελείως. Τον χάσαμε τελείως γιατί οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας ήταν στην κυριολεξία αλλού. Περιμένανε, ο καθένας κοίταζε, είναι σαν αυτό, να κάνω την παραδοχή μου, έχουν λείψει πάρα πολύ τα σπορ το τελευταίο διάστημα που τώρα επιτέλους ξεκινάει πάλι το ποδόσφαιρο. Είναι αυτό σαν την τελευταία επίθεση στο μπάσκετ που κοιτάει ο ένας να πετάξει την μπάλα στον άλλον και κανείς δεν παίρνει το τελευταίο σουτ. Γιατί η μπάλα είναι πολύ βαριά. Στην πραγματικότητα η δημόσια υγεία ήταν στο παρασκήνιο. Υπήρχε χρόνο το Φεβρουάριο, ας πούμε, η κυβέρνησή μας εδώ, να φροντίσει και μαζί με το σύστημα υγείας να δημιουργήσει τη δυνατότητα να υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων. Απέναντίας το ξεχάσαμε. Να ετοιμαστεί για το πού θα πάει το προσωπικό, πώς θα είναι η ανακατανομή του σε διάφορους χώρους και υπηρεσίες για την πανδημία που έρχεται. Να υπάρχει ο προστατευτικός εξοπλισμός. Αν δεν χρησιμοποιώ πολύ καλές μεταφράσεις, συγχωρέστε με, η διαφάνιση είναι στα αγγλικά, αλλά έτσι κι αλλιώς όλοι το ίδιο. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε να είναι έτοιμο. Μια σειρά από πράγματα. Τι κάναμε από όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Τα κάνουμε αυτά αργότερα, αλλά το αργότερα έχει ένα κόστος χρόνου. Η παλινδρόμηση που θα μπορούσε κανείς να τρέξει, ο χρόνος είναι παράμετρος, είναι μεταβλητή. Και αν τον χάσεις, δεν έχεις παρά μόνο να πληρώνεις γι' αυτό. Το ένα λοιπόν είναι ότι χάσαμε το χρόνο ιδιαίτερα στο Φεβρουάριο, θα έλεγα. Και βέβαια, το βασικότερο, και αυτό είναι το βιβλίο που σας είπα του Χόρτον, το οποίο ουσιαστικά είναι... έβαλε μαζί μια σειρά από... είναι στο πνεύμα, αν έχετε παρακολουθήσει τα editorials που έχει γράψει όλα και που έχει έρθει σε σύγκρουση έντονη με την κυβέρνηση, όπου μίλαγε για εθνικό σκάνδαλο. Αυτό που κάναμε ήταν ότι αγνοήσαμε πλήρως τι συνέβαινε στις παλαιότερες κρίσεις. Θα μου πείτε, οι παλαιότερες κρίσεις δεν ακούμπησαν την Ευρώπη τόσο πολύ. Εντάξει. Ή τα εργαλεία, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Κυριόπουλος, ήταν ότι είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι η κλασική δημόσια υγεία. Εμείς απλά, η αντίδραση της δημόσιας υγείας ήταν ότι το ξέρουμε αυτό, θα το λύσουμε με τους τρόπους που ξέρουμε. Και θα μπορούσαμε να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα με τους τρόπους που ξέραμε. Η Νέα Ζηλανδία που έχει καταπληκτικά αποτελέσματα, έχει το χαρακτηριστικό βέβαια ότι είναι πολύ πιο αρακατοικημένη από την Αγγλία, αλλά έχει το πλεονέκτημα και παρόμοιο χαρακτηριστικό με την Αγγλία ότι είναι νησιωτική χώρα. Κατά συνέπεια μπορεί, αν θέλει, να απομονώσει και να ελέγξει τις ροές ευκολότερα από κάποιες άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που τόσο καταπολεμήθηκε και συνεχίζει αυτό το διάστημα, έλεγε ελέγξτε, ελέγξτε, ελέγξτε. Η στρατηγική του ήταν ελέγχω ιχνηλατών, νομίζω είναι η σωστή μετάφραση του Τρέις, και απομονών. Η καραντίνα πρακτικά. Δηλαδή κάνω τεστ, βρίσκω γύρω ποιοι είναι και απομονώνω. Άρα ελέγχω την ροή του ιού προς τον πληθυσμό. Εμείς πήγαμε σε τελείως διαφορετικά μοντέλα εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Και τα οποία είχαν αυτά τα διαφορετικά ακρονίμια. Στην ουσία θέλαμε να καθυστερήσουμε και να περιορίσουμε το πώς θα πάει ο ιός στον πληθυσμό. Βάλτε σε όλο αυτό ότι υπήρχε ένα επιχειρησιακό χάος, στην κυριολεξία επιχειρησιακό χάος. Και αυτό γίνεται, δεν θα έρθω σε λίγο να πω γιατί θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παράδειγμα, οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, παράδειγμα, η τρομερή ιστορία με τους οίκους ευγυρίας, όπου ο πρώτος γινόταν έλεγχο στον πρώτο ασθενή, αν αυτός ήταν αρνητικός, οι επόμενοι θάνατοι δεν καταγράφονταν ως COVID, γιατί μετράγανε έναν στην αρχή. Αυτά δεν είναι πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν γενικώς, πόσο μάλλον σε μια χώρα που είναι από τις 8 πλουσιότερες του κόσμου. Και βέβαια υπήρχε και μια έντονη έλλειψη κλινικής ηγεσίας. Κάθε μέρα υπήρχε αυτό το συνεχόμενο μπαράζ ενημέρωσης, με ενημερώσεις οι οποίες καταλήγανε να φαίνονται αντιφατικές και να μην δικαιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Το παράδειγμα αυτής της δήλωσης της Τζένι Χάρις στις 20 Μαρτίου, μην ανησυχείτε καθόλου, έχουμε πάρα πολλά αποθέματα προστατευτικού εξοπλισμού, καταλαβαίνετε ότι στη βάσανο του χρόνου φαίνεται λίγο αστείο. Πήγαμε λοιπόν σε αυτή τη διαφορετική τελείως περίοδο της θεωρίας, θα έλεγε κανείς, της ανοσίας αγέλης. Και έβαλα αυτό το σχήμα της ανοσίας αγέλης, γιατί αν το δείτε, υπάρχει μια βασική παραδοχή στην ανοσία αγέλης. Χρειάζεται εμβολιασμός. Εμείς το επιχειρήσαμε αυτό πριν το εμβόλιο. Όχι πριν το εμβόλιο,
πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές για εμβόλιο. Άρα η λογική ήταν ότι αφήστε την επιδημία να τρέξει και δοκίμασα να βάλω ακριβώς, γιατί μερικές φορές δεν έχει νόημα όπως θα το πω εγώ, θα βάλω ένα λεπτό μόνο, ένα κλιπ από το Newsnight, που είναι η βασική, ας πούμε, ειδησιογραφική αναλυτική εκπομπή του BBC. Ελπίζω να λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν... This virus is going to be with us for a long time. We're going to have an epidemic, and then it will become endemic and join in with all the other coronaviruses that we all have all the time but don't notice. We're going to have to generate what we call herd immunity. So that's a situation where the majority of the population are immune to the infection. And the only way of developing that in the absence of a vaccine is for the majority of the population to become infected. Ideally, if I could, what I would like to do is to put all the more vulnerable people into the north of Scotland and keep them there, everybody else into Kent, and have a nice big epidemic in Kent so that everyone becomes immune, and then we can put people back together again. But we can't do that. So what we're going to have to try and do, ideally, is some kind of manage this acquisition of herd immunity and minimise the exposure of people who are vulnerable. In terms... Αυτό εγώ το αφήνω ασχολίαστο, προφανώς. Νομίζω η ιστορία έδειξε πού βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και πόσο... Συγγνώμη, προσπαθώ. Νομίζω υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό που θέλω. Ναι. Και πόσο ουτοπικό τελικά ήταν να πιστεύει κανείς ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει έστω και ως αστείο. Αλλά το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο, το θέμα υγείας είναι το ένα. Το βασικό πρόβλημα ήταν της ηγεσίας και της πολιτικής ηγεσίας, και είναι μεγάλο. Γιατί θέλω να το αντιμετωπίσω την υγεία ως ένα πολιτικό ζήτημα, κυρίως για αυτό το μύθο, το «We follow the science». Οι αποφάσεις για την πανδημία και για τα μέτρα αντιμετώπισής της και οι συνέπειές της δεν είναι απλά αποφάσεις υγείας. Είναι στη βάση τους πολιτικές αποφάσεις. Και αυτές χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν την έρευνα, αλλά κυρίως χρειάζονται πολιτική τόλμη και ηγεσία. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι δεν ακούσαμε την έρευνα. Δεν την ακούσαμε ούτε για το πότε πρέπει να γίνει το lockdown, δεν την ακούσαμε ούτε για τους ελέγχους, ούτε γιατί η έμφαση ήταν μόνο στην επιστήμη της συμπεριφοράς. Ευτυχώς ο Βρετανικός λαός αντέδρασε αρκετά συνετά για να μην είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και δεν την ακούσαμε κυρίως με αυτή τη λογική του ελέγχου της ενημέρωσης και του ελέγχου της γραμμής, να το πω έτσι, με την παλιά κομματική λογική. Δεν υπήρχε independent advice, δηλαδή δεν υπήρχε ο οργανισμός που έδινε τις πληροφορίες σε ένα μεγάλο βαθμό αποτελείτο από ανθρώπους που είχαν έντονη σχέση με τη δημόσια διοίκηση και κατά συνέπεια έπρεπε να υπήρχαν και πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, όπως είναι γνωστό, και από τους συμβούλους, από τον βασικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε αυτή την όλη ιστορία. Νομίζω. Άρα λοιπόν αυτή η έμφαση, η μεγάλη έμφαση στη συμπεριφορά, ότι θα το λύσουμε όλο με τη συμπεριφορά και μην ανησυχείτε, αυτό είναι όλο ελέγξιμο, στην ουσία έβγαλε έξω από το παράθυρο τους βασικούς προσδιοριστές υγείας. Δηλαδή ξέχασε ότι οι συμπεριφορές δεν συμβαίνουν σε ένα κενό. Οι συμπεριφορές του κόσμου συμβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον και για να αλλάξει συμπεριφορές, όπως έλεγε και η Μίλιο και ο Ρόουζ 35 χρόνια πριν, πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον. Και αυτός ο βασικός προβληματισμός που έρχεται σε μια πιο σύγχρονη δημόσια υγεία έμεινε τελείως στο περιθώριο σε αυτή την πρώτη φάση. Γιατί το λέω αυτό, όχι για να μουρμουράω για το τι έγινε στην πρώτη φάση, αλλά πιο πολύ να σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξει στη δεύτερη. Αν επιτρέψετε μου τώρα να μπω σε πραγματικά πράγματα που με ενδιαφέρουν πιο πολύ και από την πιο μεθοδολογική πλευρά του επιδημιολόγου. Γιατί είπαν όλοι ότι μα βεβαίως η πολιτική παίρνει τις αποφάσεις, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνουν την επιστήμη η πολιτική. Κάποιοι την καταλαβαίνουν. Και το ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν είναι καλό κανείς να φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στην Γερμανίδα καγκελάριο. Δεν έχω. Απλά νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε την κρίση, η γνώση που έδειξε και το επίπεδο σοβαρότητας, το οποίο αντίστοιχα δείχθηκε και στην ελληνική πραγματικότητα, ήταν σε πλήρη αντίθεση με παραδείγματα που είχαμε και η φωτογραφία που βλέπετε προς τα πάνω, νομίζω όλοι θα την ξέρετε πια, είναι η Deborah Blix με αυτή την καταπληκτική έκφραση που ακούει τον πρόεδρο Τραμπ,
να λέει ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί χλωρίνη για να μπορέσει να διώξει τον ιό. Και είναι βέβαια παρούσα εκεί ως επιστημονική υπεύθυνος και έχει αυτό το βλέμμα που στην ουσία δείχνει ότι υπάρχει μια άβυσος ανάμεσα στους επιστημονικούς συμβούλους και στην πολιτική ηγεσία. Αλλά τα καταλαβαίνουν ή όχι, καταλαβαίνουν ας πούμε ότι δεν μετράμε το ίδιο σε όλες τις χώρες. Κατά συνέπεια, αλλού μετράμε με excess mortality, αλλού με τα πιστοποιητικά θανάτου, αλλού μετράμε μόνο νοσοκομιακούς θανάτους που έχουν διαπιστωθεί με COVID, σε άλλες περιοχές βάζουν και τους οίκους ευγυρίας και την κοινότητα, ή τουλάχιστον αυτό γινόταν στην αρχή. Και αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα. Η βασική αμυντική γραμμή της έλλειψης πολιτικής ηγεσίας σε όλη αυτή την κρίση ήταν ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αν ήταν δύσκολα, που δεν είναι, πώς είναι εφικτό ξαφνικά να βλέπει κανείς τα γραφήματα που βλέπαμε κάθε μέρα στην τηλεόραση με τις διεθνείς συγκρίσεις ανάμεσα στις χώρες να εξαφανίζονται όταν κάποια χώρα ξεπερνάει κάποιες άλλες και γίνεται αρνητική πρωταθλήτρια. Στην Ελλάδα αυτό δεν χρειάστηκε ποτέ να το ζήσουμε, γιατί όπως αναφέρθηκε σωστά, αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ σωστά η κρίση. Εγώ αυτό το έζησα εδώ. Εκεί που είχαμε τα γραφήματα και δείχναμε κάποιους άλλους, ξαφνικά τα γραφήματα εξαφανίστηκαν. Γιατί είχαμε πει ότι αν γίνουν 20.000 οι θάνατοι, το οποίο ήταν αστείο, θα ήταν μόνο τόσοι στους οίκους ευγυρίας, αυτό θα είναι κακό. Όταν τους ξεπέρασαν, κατά πολύ, χάθηκαν οι διεθνείς συγκρίσεις. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μόνο με την Βραζιλία και τις ΗΠΑ, πρέπει να κάνουμε και με κάποιον άλλο. Άρα, καταλαβαίνουν την επιστήμη όταν θέλουν και δεν την καταλαβαίνουν όταν δεν θέλουν. Στην ουσία, παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι ελέγχου εντυπώσεων, ενώ το ζήτημα ήταν ιδιαίτερο σοβαρότερο. Και δεν ήταν μόνο θέμα υγείας, ήταν θέμα ευρύτερης κρίσης, όπως ανέφερε ο κ. Κυριόπουλος. Άρα, και αυτό φάνηκε στον πανικό της αντιμετώπισης. Αυτό φάνηκε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το μήνυμα προς τον πληθυσμό. Αυτές οι δύο φωτογραφίες του Μπόρις Τζόνσον είναι με τα δύο διαφορετικά μηνύματα. Περάσαμε από το Stay Home, Protect NHS, Save Lives, το οποίο εγώ έχω μεγάλα προβλήματα με το Protect NHS. Λέτε και είναι η δική μας ευθύνη να προστατεύσουμε ένα σύστημα το οποίο επαχρηματοδοτείται για πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά, αν εμείς μείνουμε σπίτι, θα σώσουμε το NHS. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Στο Stay Alert, το οποίο είναι όσο χαοτικό γίνεται. Είναι αυτό, κάντε αυτό που νομίζετε ότι εσείς να είστε. Τι σημαίνει, πώς είμαι εγώ alert απέναντι στον ιό. Δηλαδή, αν μπορείτε να καταλάβετε, και το ανέφερε πριν ο κύριος καθηγητής, η απλότητα του μηνύματος βοηθάει την εφαρμογή του. Αυτό το δεύτερο, το Stay Alert, στην ουσία ήταν φταίτε εσείς, κάντε κάτι, λύστε το, μη με ταλαιπωρείτε, γιατί εγώ έχω μπροστά μου ανοιχτά προβλήματα. Και από ό,τι φαίνεται, ο καθένας κρύβεται πίσω από την δημόσια συζήτηση που θα ακολουθήσει για τις ευθύνες. Και γιατί να υπάρχουν ευθύνες, γιατί πραγματικά υπήρχε μια κρίση με πάρα πολλές πτυχές. Η πτυχή της υγείας ήταν σαφής, η πολιτική αναφέρθηκα, η οικονομική αναφέρθηκε ο κ. Κυριόπουλος, θα πω κάτι παραπάνω για την ύφεση, μπορώ να το πω λίγο αργότερα, αλλά οι κοινωνικές πτυχές και οι ανισότητες, αυτό που έρχεται δηλαδή με την ανεργία και τη φτώχεια, είναι μια τεράστια πτυχή για την οποία θα έρθω σε λίγο. Αυτό που θέλω να μείνω σε αυτή τη διαφάνεια είναι να πω ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια διανοητική άποψη της κρίσης. Απειλείται, όπως έγινε στην Ισπανική γρίπη 100 χρόνια πριν, απειλείται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η δημόσια υγεία ήταν απούσα, αλλά απειλείται στην πραγματικότητα και όταν δεν μας βολεύουν τα οικονομικά μοντέλα, επιτιθέμεθα στα οικονομικά μοντέλα, όταν δεν μας βολεύουν οι επιστήμες συμπεριφοράς, φταίνε αυτές, λες και θα μπορούσαν να λυθούν τα προβλήματα της πανδημίας με επιστήμες συμπεριφοράς και ούτω καθεξής. Αυτό δημιουργεί ένα υπόβαθρο σαθρό για το πώς μια κοινωνία βλέπει τον εαυτό της. Και θα ήθελα να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία βλέπει την υγεία λέει πάρα πολλά για την ίδια την κοινωνία. Και με αυτή τη λογική η ελληνική κοινωνία βγήκε νικήτρια στο δικό μου το μυαλό σε αυτά που έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Ας έρθω λοιπόν σε μερικές από τις, για να πηγαίνω στο τέλος, σε μερικές από τις παρερμηνίες. Πρέπει να επιλέξουμε, είναι η υγεία ή πλούτος. Η λογική είναι, το μήνυμα αυτό ήταν save lives ή make money.
Κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι δίλημα, γιατί όπως υπόθηκε, και ο COVID-19 σκοτώνει, αλλά σκοτώνει και η φτώχεια. Και μην ξεχνάμε ότι παράλληλα, όταν παίρνεις ένα μέτρο, έχεις και τις επιπτώσεις αυτού. Δηλαδή, αυτό που γράφω ως lockdown blues. Τα ψυχικά νοσήματα, η βία στο σπίτι, η μη φροντίδα και η θάνατη από άλλα χρόνια νοσήματα, η μεγάλη οικονομική επίπτωση. Είδατε στην Αμερική, έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα μήνα αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι. Η κοινωνική φροντίδα που έχει πάει στην κυριολεξία στο τέλος της γραμμής, ακόμα και μια κρίση όσον αφορά την παραγωγή του φαγητού, είναι πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα να χτυπήσει κανείς να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην υγεία και στον πλούτο. Μην ξεχνάμε ότι αυτά όμως είναι τελείως αλληλένδετα. Και αν σκεφτεί κανείς την υγεία από μια την πλευρά της κοινωνικής επιδημιολογίας, μου κάνει εντύπωση, γιατί αν πρέπει να κάνεις το υπόβαθρο αυτής της κουβέντας. Επί μια δεκαετία τουλάχιστον, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, δεν είναι μόνο στην Αγγλία, παρουσίασαν το austerity, τέλος πάντων θα μου έρθει ο όρος, σαν ένα μονόδρομο, σαν τη μοναδική επιλογή που υπήρχε. Τι έγινε σε αυτή τη δεκαετία? Το προσδόκιμο της επιβίωσης έμεινε σταθερό, ενώ είχαμε μάθει περίπου κάθε 4 χρόνια να αυξάνεται κατά έναν. Και μάλιστα στις χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες μειώθηκε το προσδόκιμο επιβίωσης. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια έντονη ανισότητα στον πληθυσμό. Παράλληλα, αν δει κανείς τις κοινωνικές δαπάνες, στην τελευταία δεκαετία μειώθηκαν και δεν μειώθηκαν ανάλογα. Θα έλεγε κανείς 7% μείωση, εδώ είχαμε μεγάλες οικονομικές κρίσεις, τι να κάνουμε. Η μείωση ήταν 16% στις πιο φτωχές περιοχές, 3% στις πιο πλούσιες περιοχές. Οι ανισότητες αυξήθηκαν. Με το που ήρθε όμως ο COVID, όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και η δική μας που δεν θέλει τον Γκέινς να τον δει ούτε ζωγραφιστό και ομνή στο όνομα της Θάτσερ, βρήκε χρήματα για τα πάντα. Περίπου έγινε κεϊνσιανής στις ανακοινώσεις της. Δηλαδή ήταν η λογική ότι τώρα θα πληρώσουμε και η υγεία είναι πάνω απ' όλα, θα πληρώσουμε το πρόβλημα και θα το λύσουμε πληρώνοντας. Κατά συνέπεια, δεν ήταν και τόσο μονόδρομος η λογική της λιτότητας. Δεν ήταν απόλυτη επιλογή. Πώς μπορεί να λυθεί στην πορεία? Νομίζω ότι βάζοντας την πολιτική ισότητας και ισότητας υγείας στην καρδιά της δημόσιας πολιτικής από εδώ και στο εξής. Και θα έρθω λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα. Αλλά θα ήθελα να βάλω ένα... Και η διαφάνεια αυτή στην ουσία έχει εμπνευστεί τόφια από ένα paper που η Claire Bambra και οι συνεργάτες της έβγαλαν πολύ πρόσφατα στο Journal of Epidemiology and Community Health, μιλώντας για ανισότητες και COVID. Γιατί είναι ενοχλητικό να ακούει κανείς είμαστε μαζί όλοι σε αυτό, we are all in it together. Δεν είμαστε. Δεν είναι μια κοινωνικά ουδέτερη νόσος ο COVID. Και ανέφεραν σε αυτό το άρθρο την συνδεσμική φύση ανάμεσα στον COVID, σε άλλα χρόνια νοσήματα και τελικά στους κοινωνικούς προστασίες υγείας, που είναι το υπόβαθρο για όλα αυτά. Κατά συνέπεια, ο COVID έρχεται και επενδύει σε ένα υπόβαθρο προϋπαρχουσών, αν θέλετε, νοσημάτων, χρονίων νοσημάτων, τα οποία είναι όλα κοινωνικά προσδιοριζόμενα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ο COVID έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτε ότι επιδεινώνει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των άλλων χρονίων νοσημάτων. Δεν είναι καθόλου δύσκολο κανείς να περιμένει ότι η έλλειψη φροντίδας σε αυτούς που έχουν καρδιακιακά καρκίνους και πεθαίνουν για άλλους λόγους ως συνέπεια του lockdown και του γεγονότος ότι κανείς δεν εμπιστεύεται να πάει στο σύστημα υγείας όταν σκέφτεται ότι όποιος πάει εκεί έχει COVID. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτό έχουν και αυτή μια κοινωνική διαστρωμάτωση, είναι κυρίως χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι για να διατηρήσει κανείς την ψυχική του υγεία και τη συνοχή του μέσα στο lockdown, καλό είναι να έχει μεγάλο σπίτι με εξωτερικό χώρο και πρόσβαση σε πράσινο. Όσο φτωχότερος είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι. Οι ανισότητες, λοιπόν, που και το ίδιο το lockdown έβαλε, ήρθαν
επιπρόσθετα να έρθουν στον φόρτο των ανισοτήτων που είχε βάλει έτσι και αλλιώς ο COVID. Κατά συνέπεια, δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Το ζήτημα του πώς θα βγούμε από αυτό δεν μπορεί η λύση να είναι με ένα γενικό μέτρο για όλους. Μίλησα πριν για το ποιος θα είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε και θα ήθελα να κλείσω με τις δύο τελευταίες διαφάνειες και αναφέροντας καταρχήν την ανεξάρτητη SAGE. Το SAGE είναι το Scientific Advisory Group και επειδή ακριβώς δεν λειτουργούσε ή λειτουργούσε μάλλον με την κριτική της επιστημονικής κοινότητας, δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο το οποίο οι συνεδρίες του έγιναν προσβάσιμες από όλους σε άμεσο χρόνο στο YouTube και κατέληξε σε 5 βασικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να πάμε από εδώ και πέρα. Μίλησε για οικονομική ασφάλεια, για τους περισσότερο, ιδιαίτερα για τα περισσότερο ευάλωτα στρώματα, για ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της κοινοτικής δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, βεβαίως για καλύτερη μακροχρόνια σχεδιασμό όσον αφορά, ας πούμε, την δευτεροβάθμια φροντίδα, για το πώς ελέγχουμε τα σύνορά μας και είναι ενδιαφέρον ότι εμείς εδώ βάλαμε την καραντίνα αφού την τελειώσαν όλοι, σαν να είχαμε ξεχάσει ένα μέτρο και είπαμε «Ω, δεν βάλαμε καραντίνα, πέρασε» και τώρα βάζουμε εμείς για όποιον έρχεται στην Αγγλία, για πολύ λίγο βέβαια, γιατί μόλις σε λίγο θα καταλάβουμε πρέπει να το πάμε πίσω, 14 μέρες, λες και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρθει κανείς από μια χώρα μεγαλύτερου φόρτου οικού από ό,τι είμαστε εμείς, τέλος πάντων. Και η έμφαση στον εμβολιασμό, την παραδοσιακή δημόσια υγεία, αν θέλετε, αλλά εδώ κανείς πρέπει να κρατάει και ένα μικρό καλάθι. Όχι γιατί δεν είναι σημαντική παράμετρος, είναι σημαντικότατη. Αλλά πρέπει να σκεφτεί πόσο αποτελεσματικό θα είναι το εμβόλιο που θα βγει. Δεν είναι απαραίτητο να είναι απολύτως αποτελεσματικό. Και υπάρχει και μια ομάδα του πληθυσμού που έχει μια δύσκολη αντιμετώπιση και δεν δέχεται τους εμβολιασμούς. Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα? Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πώς θα ανοίξουμε. Το άνοιγμα είναι πολύ πιο δύσκολο από το κλείσιμο. Και θα χρειαστούν η συνεχής συλλογή δεδομένων και η συνεχής παραμετροποίηση δεδομένων για να καταλάβει κανείς πώς και με ποια χρονική διαδοχή και αλληλουχία και με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να κάνει το άνοιγμα της κοινωνίας του. Το βασικό θα είναι όμως να δει ότι αν δεν κάνει πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τις ανισότητες που δημιουργήθηκαν, αν δεν αναφερθεί σε κοινωνική προστασία και να προστατεύσει τις βασικές ομάδες κινδύνου, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Το βασικό μότο της δημόσιας υγείας είναι test, trace, isolate, δηλαδή ελέγχω, ιχνηλατώ, απομονώνω. Στη δικιά μας την περίπτωση θα πρέπει να είναι και να τους βρούμε πρώτα. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να τους βρούμε αφού ξεχάσαμε να κάνουμε οτιδήποτε σε σχέση με το τέστινγκ τόσο καιρό και κυρίως να τους υποστηρίξουμε και μετά. Δεν αρκεί η απομόνωση. Η κοινωνική φροντίδα θα είναι πολύ μεγαλύτερο ζητούμενο στην επόμενη μέρα. Αλλά πάνω απ' όλα, και πήρα μια δήλωση που έκανε ο Γκόρντον Μπράουν, που μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερο συμπαθής ως πρωθυπουργός επειδή δεν ήταν χαρισματικός όπως ο Μπλερ, αλλά ήταν ιδιαίτερος επαρκής και αποτελεσματικός ως υπουργός οικονομικών στα θέματα διαχείρισης της φτώχειας, ειδικά στον παιδικό πληθυσμό, που έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση, η οποία είπε ότι παγκόσμιο ζήτημα, παγκόσμια απάντηση. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε την ασφάλεια υγείας και την ασφάλεια των πληθυσμών σε ένα εθνικό επίπεδο όταν αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια πρόκληση. Είμαστε τόσο ασφαλείς όσο ασφαλής είναι ο πιο βαλόμενος από όλους εμάς. Κατά συνέπεια, σε αυτή την συγκυρία, είναι αδόκιμο η κριτική να αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όχι γιατί δεν έχει προβλήματα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά γιατί είναι ένα πανχρήσιμο μέσο, που χρειάζεται βεβαίως αλλαγές, αλλά είναι χρήσιμο μέσο για τον τρόπο που θα πάμε στην επόμενη μέρα. Οι λύσεις που δεν μπορεί παρά να είναι παγκόσμιες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να κάλυψα κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα.